ως Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Πέτρο Κτατούλη. Βρίσκομαι εδώ ως Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης μαζί με τον εντεταλμένο μας σύμβουλο στα θέματα του πρωτογενού τομέα, τον κύριο Αλεξόπουλο. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πιστεύει βαθιά ότι πρέπει η χώρα μας να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα που πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους, την επόμενη μέρα που πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα την αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που έρχονται, γιατί όπως είπε πριν από λίγο ο κύριος Μίχαλος, πλησιάζει η μέρα που θα βγούμε από το μνημόνιο, αλλά τι γίνεται μετά. Εμείς γι' αυτό το αλλά προετοιμαζόμαστε. Προετοιμαζόμαστε με κύριο άξονα ανάπτυξης τον πρωτογενή τομέα. Πιστεύουμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Σε συνδυασμό με τον τουρισμό θα μπορέσουν πραγματικά να αποτελέσουν τα δύο μεγάλα όπλα. Αρκεί, κύριε Υπουργή, κύριε Τσιρόνη, κύριε Κόκαλη, να κατανοήσουν επιτέλους τα κόμματα της Βουλής, του Δημοκρατικού Τόξου, ότι έχει περάσει η εποχή των αντιπαραθέσεων χωρίς νόημα και ότι έχει έρθει η ώρα που πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε δυνάμεις. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και εφέτος εδώ στη Θεσσαλονίκη παρούσα στην τέταρτη φρέσκο, μία έκθεση τη μεγαλύτερη στο επίπεδο επικράτειας που αφορά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Η περιφέρειά μας, έχοντας μεγάλα συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στα πελοποννησιακά προϊόντα ποιότητας και γεύσης, βρίσκεται εδώ με σπυροειδή, με φρέσκες πατάτες, με σίκα, με χυμούς, με ρόδι, ένα εξαιρετικά νέο αλλά πολλά υποσχόμενο προϊόν, προκειμένου να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, που για μας είναι ένας τομέας στον οποίο πραγματικά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε θεμέλιο λίθο της ανάπτυξής μας. Η προσπάθειά μας είναι πολύ μεγάλη και φέτος έχουμε φροντίσει να φιλοξενηθούν 15 περίπου επιχειρήσεις. Είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μεγαλύτερο και από πέρσι ακόμα, σε σχέση με επιχειρήσεις από το εξωτερικό, για αυτούς που θέλουν πραγματικά να εξάγουν τα προϊόντα τους. Δεν μένουμε απλά στα προϊόντα, αλλά μιλάμε και για την μεταποίησή τους. Η χυμή της Πελοποννήσου, οι μαρμελάδες της Πελοποννήσου, όλα τα προϊόντα έχουν πραγματικά κάνει πάρα πολύ μεγάλο, έχουν κάνει τη διαφορά. Έχουμε μία στρατηγική συνεργασία με τη Χελέξπο. Θέλω πράγματι να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της και μάλιστα σε μία συνάντηση που είχαμε σήμερα το πρωί, αποφασίσαμε η Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2019 να είναι τιμόμενη περιφέρεια σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Τουρισμός, γαστρονομία, πρωτογενής τομέα είναι τα μεγάλα όπλα στη φαρέτρα μας που πραγματικά οδηγούν την Πελοπόννησο ακόμα ψηλότερα. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην 4η Διεθνή Έκθεση Φρέσκων. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και προσωπικά ο Περιφερειάρχης Πέτρος Κτατούλης για άλλη μία χρονιά. Είμαστε εδώ πιστεύοντας ακράδαντα ότι εδώ χτυπάει η καρδιά της παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα και η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει πάρα πολύ ψηλά τον πρωτογενή τομέα, γιατί αυτό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει ανάμεσα στα 4 συγκριτικά πλεονεκτήματα που είναι ο πολιτισμός, που είναι ο τουρισμός, που είναι ο πρωτογενής τομέας και η ναυτιλία για τη χώρα μας, κόντρα σε όλα όσα νομίζαν κάποιοι κάποτε, είναι και οι μόνοι τομείς που μπορούν να βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση. Σε αυτή τη χρονική στιγμή θέλουμε οι εταιρείες μας που φιλοξενούμε, που είναι πάνω από 15 αυτή τη φορά, να κρατήσουν το μερίδιο αγοράς που έχουν και να το επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο. Σε αυτή την προσπάθεια, κλείνοντας, θα ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια στην Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, κυρία Αντίνα Νικολάκου, που έχει όλα αυτά τα χρόνια δώσει και την ψυχή της για αυτό το σκοπό με τεράστια αποτελέσματα. Η εταιρεία μας εδώ και χρόνια στηρίζει την προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο κομμάτι της εξωστρεφίας, μια σημαντική προσπάθεια που θεωρώ ότι είναι από τις λίγες και μοναδικές τα τελευταία χρόνια. Η συνεργασία με την Περιφέρεια είναι άψογη. Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργήθηκε πριν από περίπου 5 χρόνια
Θεωρούμε ότι είναι η μοναδική που στηρίζει τις επιχειρήσεις, προβάλλει με τον σωστό τρόπο τα προϊόντα της Πελοποννήσου προς τις διεθνείς αγορές και προσελκύει νέους δυνητικούς αγοραστές στο κομμάτι της αγωγής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων της Πελοποννήσου. Για τέταρτη χρονιά η Αλφαίο Ρόδι ΑΕ, πολυσυμμετοχική εταιρεία κυρίως της Πελοποννήσου με 250 μετόχους, για τέταρτη χρονιά είναι σε αυτή την εξαιρετική έκθεση Φρέσκορ στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή τη γωνία που μας την παραχωρεί η περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι η τέταρτη χρονιά, μεγαλώνει η έκθεση, αλλά ανδρώνεται, μεγαλώνει και η Αλφαίο Ρόδι. Και τώρα που έχουμε όχι δύο κωδικούς αλλά 12 από την ευλογημένη γη κυρίως της Πελοποννήσου, πάλι είμαστε εδώ σε αυτή τη γωνία σεμνά της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι βοηθιόμαστε σαν επαγγελματίες, παραγωγοί και επιχειρηματίες πολύ από την υποστήριξη της περιφέρειας Πελοποννήσου για να συμμετάσχουμε και στη Φρέσκον και στη Φιλοξένεια και στη Fruit Logistica και σε άλλες εκθέσεις. Είμαστε η Ευρώτας Fruit, είμαστε από τη Σκάλα Λακωνίας, Πελοπόννησος φυσικά. Ο Δήμος μας είναι Δήμος Ευρώτα, οπότε και το όνομά μας. Έχουμε το γνωστό πλέον από τα αρχαία χρόνια ποταμό Ευρώτα. Έχουμε τους πορτοκαλαιώνες και φυσικά όλες τις ποικιλίες πορτοκαλαιών, αλλά φυσικά και τα Βαλένσια, που είναι η μεγαλύτερη εμπορική διαχείριση που έχουμε στην περιοχή μας. Έχουμε στην περιοχή μας 365 μέρες το χρόνο εσπεριδοειδή, ξεκινώντας από μανταρίνια και καταλήγοντας στα Βαλέτζια, όλες τις ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών. Ερχόμαστε εδώ στην έκθεση με τη βοήθεια της περιφέρειας για να μπορέσουμε να αναδείξουμε και τα προϊόντα μας και την περιοχή μας. Μας βοηθάει πάρα πολύ η περιφέρεια. Είμαστε η εταιρεία Βιοκαρπός, η οποία ασχολούμαστε με την παραγωγή και την εμπορία βιολογικών φρούτων και λαχανικών. Ένας από τους συμμάχους μας στην προσπάθεια αυτή είναι και η περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία αποτελεί σύμμαχο στην προσπάθεια εξαγωγής των προϊόντων της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα των βιολογικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.